φίλοι μου, όψε στο παλαιόκορι. Ελάτε να γελάσουμε, οικογένεια όλη. Με καμπατσόν το φάκο στην πεζούν αγκαλιόπιν. Παρασεφού μαρίτσαν και το ράφτιν το γιαννίν. Με καμπατσόν το φάκο στην πεζούν αγκαλιόπιν. Παρασεφού μαρίτσαν και το ράφτιν το γιαννίν. Σωρή πεζούρα ήταν πολύ μεγάλη αμαρτία. Το καταλαβαίνεις, σωρή. Καταλαβαίνω το, δάσκαλε μου καλέ. Καταλαβαίνω το. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν ήρθες εσύ η εκκλησία. Μας είπες και ψέματα από πάνω ότι ο νεκατόστρας ήταν άρρωστος. Είμαι και εγώ μάρτυρος Παπαλαμπριανέ. Και βεβαίως είσαι βρε, διότι δεν προσπάθησες βρε φαλακρό αστραγάλι να φέρεις την πεζούνα στον ίσιο δρόμο, παρά μόνο την έσπρωξες από τον κρεμό και κάτω βρε. Οπωσδήποτε, δάσκαλε μου, ζητώ συγχώρεση. Και υπόσχομαι ότι τώρα και να πάει, θα λείψονται μια τζερκατζή μου την εκκλησία. Και εγώ υπόσχομαι σου, Αμπάλαμπριανε. Δεχτή η μετάνοιά σα. Και συγχωρεμένη να είστε. Όμως επειδή το λίσθημα που κάνετε είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να πληρώσετε κάποιο τίμημα. Να μας βάλεις κανέναν, Παπαλαμπριανε. Ναι, βρε, από εδώ και πέρα για ένα μήνα θα έρχομαι στον καφενέ και θα πίνω τον καφέ μου δωρεάν από εσάς. Δωρεάν! Ναι, βρε, δωρεάν! Ρε καλός μου τες, καλός ορί. Καλός ορίσαι. Παγούν τα μωρά. Που εν τα μωρά, επάξω σαν τα τους αφήστε σαραπιές. Μα ποιες σαραπιές όλα μας. Περιπέζατε με τώρα. Όχι, δεν σε περιπέζουμε. Έθελαν τον παπάν τους, έθελαν τα τσετσίνος και αφήκαμε τούτα δυο τρεις μήνες. Σκιο τρεις μήνες απαρασκευού. Και ποιος είναι σαν ζητά μωρά ουρά. Ένια σου και ο Σαβής είναι πέντε Ινδιάνες και πέντε Ινδιάνους πως να το σάζουν. Να τον δεις εγίνει όπως τον αγάνε πριν στην ο τζίλιος του και γίνει τόσος. Μέγας είσαι κύριε και θαύμαστα τα έργα σου πιονά. Αφήσ' τον κύριο και πέμα τώρα. Ένα που γίνει και ανεψές τη νύχτα θα με. Εδώ είναι που γίνει και ναι, εδώ έφερα λίγη ψήρων άτροφη, ψήσαμε τη μέσα στο φούρνο, έκαμε νοπτό κλεφτικό. Για να μην πίνω μόνο του να παραζώνω, έκαλεσα και την Μιλίτσα και την Λαρίσα και φάν. Οφτό μόνο, δεν μείνετε στο οφτό. Όχι, ετιάνισα τους και λίγο βλαγκούι για τσίλιμα. Και εμένα, πότε μου ετιάνισες βλαγκούι, ναι, πότε μου ετιάνισες βλαγκούι, ναι, εμένα. Οι τραουθκές που ξεβαίνουν από τα μέσα δάτρια τηλεφωνήσαν μας οι γειτόνισσες να μου ήταν. Οι τραουθκές, εδώ έβαλαμε το κασετόφωνο και ακούσαμε ένα τραουδί του Καζαντζίδη. Και τα χαχανά. Είπαμε και κανένα ανέκδοτο να παρασκευού ήταν να μην είναι μουλό, ήταν ευλογημένα. Είπαμε και κανένα ανέκδοτο. Λοιπόν, λαχτά πιένε, φέρ' τη Λαρίσσα τώρα για ανάκριση. Τη Λαρίσσα. Ναι, τη Λαρίσσα. Τώρα, τώρα. Και μετά τη Λαρίσσα να έρθει η Μιλίτσα πάρα αυτά. Έφυγε. Φόρα τη Ρένη φκένει, μόνα μην της πω. Ω, γεια σου Μιλίτσα. Γεια σου κύριε Γιάννη. Μα είναι που έγινε και νευτές και έξω στο μουχτάρι, α? Και έξω στο μουχτάρι, κύριε Γιάννη, τίποτε δεν έγινε και. Και έξω στις Μαρίτσες να μας πεις έναν που έγινε και. Α, μα ακούστηκε. Ακούστηκε, καλό, είναι ακούστηκε. Ουδέ κρυπτών υπό τον ήλιο, κύριε Γιάννη. Ο Παντέλας υποψιάστηκε την Μαρίτσα ότι του κάνει νερά. Έβαλες εσένα να τις κολλήσεις. Παρακατώ. Η Μαρίτσα του και του Παντέλα με την πότσα πας στην κελέν. Και ράψαν τούτοι 25 κουτσοτζές. 26, Μιλίτσα. 26. 26, καλό. Χαίρετε, δάσκαλε. Ω, καλώς στην κυρία Πεζούνα. Ήρθες να μου ζητήσεις συγγνώμη. Και τούτον και ακόμα ένα πράγμα, δάσκαλε μου. Τα πράγμα, κυρία Πεζούνα. Να σας ρωτήσω κάτι, αλλά πολλά εμπιστευτικά. Ρώτα με ό,τι θέλεις, κυρία Πεζούνα. Δάσκαλε μου καλέ, βρέθετε σου καμιά από τούντες φόρμες της φορολογικής αμνηστίας. Από τούντες φόρμες, δάσκαλε, που τις γεμώνει ο κόσμος τώρα για τα ριάλια που είσαι κρυφά από το φόρο. Κατάλαβα, κυρία Πεζούνα, για ποιον είναι αν επιτρέπετε. Για μένα, δάσκαλε. Για σένα, κυρία Πεζούνα. Ναι, δάσκαλε μου, για μένα. Οπωσδήποτε, κάτσε και πιένε ο Παπάλαμπρης να τις φέρει. Ο Παπάλαμπρης για ποιον επιένει να φέρει φόρμες. Για εκείνον και για μένα. Για σένα, δασκαλέ.
Ναι, κυρία Πεζούνα, και για μένα. Αχα. Όχι να μου λαλείς εμένα ψευκιά και παραμύθια. Την αλήθεια θέλω, την αλήθεια! Την αλήθεια θα σας πω, κυρία Παρασκευού. Καθαρός ουρανός δεν φοβάται τις εστραπές. Λάχτα, κάτσε και να δούμε ποιος είναι ο καθαρός ουρανός. Κάτσε δύο ώρα. Τι εφόρες, κόρη, χτες. Ποια, εγώ? Όχι, η μουλά του δεσπότη. Τι εφόρες. Φούστα μπαντελόνι, οξα μπαντελονόφουστα. Δεν θυμάμαι καλή πίτσα. Θυμάται, λαλή. Δεν θυμάται, λαλή. Δεν θυμάται. Κόρη, περιπέζεις μας. Τώρα θυμήθηκα, κυρία Παρασκευού. Ήμουν έτσι. Καλό, να με φορείς και έχεις του αμήνη το μαυσολείο του Λένιν. Α, και πέ μου, έλαλεσα και ανέκδοτα ο Χάμπατσος. Ναι, ξέρει πολύ ωραία ανέκδοτα ο κύριος Χάμπατσος. Μιλωμένα, μιλωμένα. Όχι μιλωμένα. Όχι μιλωμένα, με την αλήθεια, ενώ να λαλείς ψέματα, όχι μιλωμένα. Όχι, Καλλιοπίτσα, όχι μιλωμένα. Με μιλάς. Είσαι μια ώρα που σε κυρεύει. Επειδή το λόξα η βράχα μου, Ριανή. Η βράχα σου, γιατί? Το επειδή να ρίψω νερό μου και έκανα λάθος και ρίψα πάση τη βράχα μου, Ριανή. Να προσέχεις τα λιφουρακέ. Πιένεσαι η γυρεύκη, είσαι ο Μουχτάρης. Μουχτάρη? Μα ο συμπέθερος ο Μουχτάρης. Ναι, ο συμπέθερος ο Μουχτάρης. Ένα σου αναθέσει μια αποστολή, λαλή. Μα εμένα, ένα παγόρι δάσκαλο. Πιένε. Και ύστερα γυρεύκη, είσαι ο παπά Λάμπρης. Να σου βάλει κανόνα, λαλή. Εσένα γυρεύκεσαι Μαρίτσα να σου δοκιμάσει κελέ, λαλή. Να μου πες γέρο. Γυρεύκεσαι Μαρίτσα, λαλό σου, να σου δοκιμάσει κελέ. Α, δεν μπορώ να το γέρω, ρε. Ρε γέρο. Έφερε τι παπαλαμπρί. Ναι, τι έφερα. Όταν έχει καιρό θα σου συμπληρώσω τη φόρμα σου. Δάσκαλε μου καλέ. Ναι. Έφερε και καμιά παραπάνω για μένα. Και για σένα. Ναι, παπαλαμπρί. Τι. Θέλει και η κυρία Πεζούνα να γεμώσει μια για τη φορολογική αμνηστία. Η κυρία Πεζούνα θα πάρει δύο. Μπα και κάνει λάθο ενώ συμπληρώνει τη μία. Δάσκαλε μου, θα μου συμπληρώσει και τη δική μου. Να στη συμπληρώσω, αλλά όχι εδώ, ρε Πεζούνα, στον καφενέ. Α, να πω και έρχεσαι. Ναι, πήγαινε και εσύ καμιά ωρίτσα θα ημίκη. Να είσαι καλά, δάσκαλε μου. Και εσύ καλύτερα, ωρή Πεζούνα. Και εσύ καλύτερα. Λοιπόν, παπάκουστη. Σκέφτομαι, παπά Λαμπρή. Ναι. Άρα η Εσού, τι να πω, βγάλα στο εξωτερικό, να μην τα δηλώσω. Όχι, βρε. Αυτά που βγάλαμε στο εξωτερικό, δεν θα τα δηλώσουμε. Γιατί γελάς, βρε. Μου τη χαρά μου. Α! Τσεπέ μου, ύστερα που το οφτόν εφαίτε και φλαγκούδι, όχι, πρώτα έφαγαμε το φλαγκούι και μετά το αυτό. Για μου παρε, πατάτες εφάγετε, κορί. Όχι, χωρίς πατάτες. Κρεμμύδια εφάγετε. Όχι, χωρίς κρεμμύδι. Και κρασί. Κρασί να φτιάξετε που το πιθάρι. Όχι, δεν ήπιαμε κρασί. Ενώ μου πιέτε καλό. Ζιβανία. Απαραγία μου πιέτε ζιβανία, το στήσω ντουλάκου. Και ύστερα από τούτα ουλέ χορέψετε κιόλας. Ναι, χορέψαμε. Ναι, μου χορέψετε. Έτσι, φταντέρισε μπέκα και κολλητό. Α, κολλητό. Κολλητό. Όχι, όχι, εγώ. Ο κύριος Χαμπατσός με τη μιλίτσα. Α, μάνα μου. Με τη μιλίτσα. Ναι, με τη μιλίτσα. Έφυγες, πήγαινε κόπου χάχου, φέρ' τη μιλίτσα τώρα να με. Με μιλίτσα. Με μιλίτσα, να τώρα. Να παρακολουθήσω κανένα. Όχι, και θα παρακολουθήσεις κανένα. Άκου δεν μπορώ να σου πω. Θα πάει έξω από την Παρασκευού και Καλλιόπη και θα τους πεις ότι εκλειώθηκα μες στον Μπακάλτικο με την Λαρίση. Και σαν που κλειώθηκε μες στον Μπακάλτικο, εσύ ξέρω. Ειώ, λανε, ειώ. Τάχα μου πειράζω την Λαρίσα, ρε. Κατάλαβε. Κατάλαβα, να πειράξεις την Λαρίσα, τη λέει. Όχι, και θα την πειράξω. Απλώς μόλις το μάθει Καλλιοπίτσα και η Παρασκευού να του βουρτίσει στο μπακάλικο και να πιάουν αέρα που παριστώθηκε. Να πάω τώρα. Όχι, θα πάεις τώρα τώρα. Θα περιμένεις να έρθει η Λαρίσα από τα στον μπακάλικο και μετά θα σου τηλεφωνήσει. Ήταν να πατήσω. Όλοι και άμα καμιστούν τη δουλειά, εγώ να σε φιλήσω. Ε. Πόσα βγάλαμε, βρε παπάκουστη. Είναι 80.000 στη συνεργατική. Ναι. 50.000 στις τράπεζες, ποτσί πολλά, 130 σύνολο. Καλά και στο εξωτερικό, βρε.
Για είπαμε του εξωτερικού, δεν θα τα δηλώσουμε. Ναι, βρε, δεν θα τα δηλώσουμε. Απλώς είναι για να κάνω σύγκριση με τα δικά μου, βρε. Α, μάλιστα. Είναι 80.000 ευρώ στη Σουηδία, 50.000 δολάρια στην Ελβετία και 30.000 στερλίνες στην Ολλανδία. Αυτά μόνο, βρε. Αυτά μόνο, ρε, σωσέ. Εγώ πάνω κάτω έχω αυτά που είπες, βρε, Παπάκωστη. Και έχω και επιπλέον 5 εκατομμύρια γιάν στην Ιαπωνία. 5 εκατομμύρια! Ναι, βρε, 5 εκατομμύρια! Ουδιά! Χριστός, βρε! Εξηγήσω τι είναι η απογραφή. Ναι. Έλα, πιάσε τα κλειδιά, πιένε κλείο σε πόξο ναι. Και έλα μέσα να σου εξηγήσω. Να φέρω και τα φρούτα μέσα. Όχι, χωρί μου, τα φρούτα δεν χρειάζονται απογραφή. Εντάξει. Άντε, και είναι κατόστραφη να με βγάμνεις. Απάντα το ευλοήμε. Ναι, και είναι κατόστραφη. Ναι, ναι. Να πάρεις τώρα το μήνυμα στην Παρασκευή και στην Καλλιόπη. Ναι, ναι. Τώρα, ναι. Αντιγεια. Κλειώσεις, κόρη Λαρισά. Ναι, κύριε Χάμπατς, εντάξει. Ναι. Τώρα θα μου εξηγήσεις την υπογραφή. Βεβαίως να σου εξηγήσω. Κάνουμε και καταγράφουμε όλον το στόκ που έχουμε μέσα στον μπακάλι. Θεωρούμε ένα που μας έμεινε, ένα που εμπολίσαμε και βρίσκουμε το κέρδος. Δηλαδή, ένα-ένα. Ένα γκριφιντζούρι, μια μασούντα, ένα κουτσακουτήρι, έτσι. Ακριβώς έτσι όμως το είπες. Ένα κουτσακουτήρι. Μια μασούδα, ένα κουτί τσιπς. Ήρθα ο Ριπεσούνα. Καλώς το. Πιάσε τη φόρμα σου και έλα εδώ στο τραπέζι, ωρί. Εντάξει, δασκαλέ μου. Ήρθα, παπά Λάμπρη μου. Ναι, λοιπόν, ακούω τι έχεις να δηλώσεις, Ριπεζούνα. Πρώτα, δάσκαλε μου όμως, θέλω να μου εξηγήσεις μερικά πράγματα για να καταλάβω. Ναι, να σου εξηγήσω. Τα λεφτά που χρόνο με το χρόνο δεν δήλωνε στο φορό εισοδήματος και συνεπώς δεν φορολογήθηκες. Μάλιστα. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να τα δηλώσεις. Και αντί που ήταν να πληρώσεις 20, 30, 40% φόρο, τώρα θα πληρώσεις μόνο 5. Και έχεις και τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσεις. Δάσκαλε μου, καλέ μου. Ναι. Ο παπάκος της. Πόσα δήλωση να επιτρέπετε. Έλα, ο Ριπεζούνα, αυτά τα πράγματα είναι εμπιστευτικά, δεν λέγονται. Συγγνώμη, δάσκαλε μου, δεν έπρεπε να ρωτήσω, α. Έλα, να σου πω. Ο παπάκος της δήλωσε μόνο 130.000 λίρες. Χριστό και Παναγία. Χριστό και Παναγία μου, δάσκαλε μου, καλέ μου. Είναι τα εμένα τα δικά μου λεφτά. Μακάρι να φτάνουν τις 100.000. Έχω μια απορία όμως. Με την ακούσα, ο Ριπεζούνα. Ο παπάκος της, αφού βαστά τους αριάλια, είναι τα κλαίτε συνέχεια ότι δεν βαστά. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο που κλαίγεσαι κι εσύ. Εσύ γιατί κλαίγεσαι, ωρί. Πες εσύ. Τι πέμω, καρή μιλίτσα.
σου την ώρα που εχορέψετε το κολλητό. Ήταν ο χαμπατσός πάνω σου, ο ξεπίεσαι σου πάνω του. Ένα θυμούμε. Παναγία μου, ένα θυμάται καλή. Ένα θυμάται. Κόρη καλύφκη στον, κόρη καλύφκη στον. Όχι, κόρη, σαν τον καλύφκο. Ήρθε τζούλος πάνω μου, άτε. Α, κόρη. Και σου εκαλήσες, κόρη. Κόρη, δεν ξέρεις ότι είναι παντρεμένος, κόρη, δεν το ξέρεις. Κόρη, δεν ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι στεφανωμένος με μια μάντρα κοπελούθια. Χα, χα, κόρη, καλύο που. Με έλεξε να φατσίσεις στην κουτάλα μας την τελέκα, γιατί δεν ξέρω να πει. Όχι, κόρη, να ξαναφατσίσω, θα ξαναφατσίσω. Ας είμαι καλά, πού είσαι. Ναι, πως υπέθερε. Σε είσαι να μου έκαμε τώρα, ας είμαι καλά, σε μου χτάρι. Τι να πω καμέν παλέ. Ευαώθηκε μέσα στον μπακάλικο μαζί με την Λαρίσσα. Και θα κότω και δεν μ' ανοίγουσε. Απαναία μου, γιατί. Γιατί λαλή, γιατί λέει, μα τον καταλάβες ότι ρέσασε που τα χτες. Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Κρολοήθηκα έτσι να κούρει μου την πόρτα του. Και άκουσα κάτι αγκομαχητά, έτσι σχεδιά. Α, Α, τον άφο του Θεού, τον άφο του Θεού. Πάντα άφο του Θεού, λάχτα να το συλλάβουμε επ' αυτό φω. Πάμε. Στον κύριο Γιάννη, ξέρεις να που σε θέλω. Τι με θέλεις. Που Δευτέρας, κι είναι το υπόλοιπο μπόμινε που το μαχαζίν, έλα να σε εξοφλήσω. Μα 1600 λίρες. Ναι, κύριε Γιάννη, τώρα με τη φορολογική αμνηστία που εφανέρωσα ποιον τα λεφτά μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, κι ακούεις. Αν θέλεις και εσύ να δηλώσεις τίποτε, έχει φόρμες ο Παπάλαμπρης. Όχι, Παπακοστή, εγώ δεν έχω να δηλώσω τίποτε. Εγώ στα συναλλαγές μου με το φόρον ήμουν πάντα κύριος. Τι να σου κάνω, κύριε Γιάννη, εφάνεις άτυχος. Όχι, κυρία Πεζούνα, σιόρ, έχω νέντα. Και σου εφανέρωνες τα, κύριε Γιάννη. Η Πεζούνα? Ναι, η Πεζούνα. Αυτή τη στιγμή ο Παπάλαμπρης έντιαμε στον καφενέν και γεμώνει τη φόρμα της. Να ρε, Γιάννη, να ακόμα μια φορά. Σήμα! Μέργελα! Κορίλαρισσα, δέκα πόλοιποι. Δέκα πόλοιποι. Ναι. Time out, κορίλαρισσα. Γιατί? Time out, να ξεκουραστούμε, κορίλαρισσα. Ναι μου, κορίλαρισσα. Ξέρεις να κλείσεις ψεύτικα. Όχι, κύριε Χαμπάτσε. Να γελάς ψεύτικα, έτσι να πούμε. Έτσι. Ναι, αυτό ξέρω νομίζω. Όχι, χωρί έτσι. Να γελάς σαν να σε καρκαγή, γαϊ. Έτσι. Σταμάτε, κύριε Χαμπάτσε. Όχι, σταμάτε. Ή να σε τσιμπάει. Σταμάτε, κύριε Χαμπάτσε. Αστιεύκωσε, κόρη, Λαρίτσα, κόρη. Τώρα, κάνεις έναν αγαλιασμό ψυχής. Αγαλιασμό ψυχής. Ναι, έτσι. Έτσι, κύριε Χαμπάτσε. Ακριβώς έτσι, κόρη, Λαρίτσα. Στραβάρα μου και συνολόγω στη μούλα και τη ριλάφια μας. Απάλα, τέλειο, να άνοιξε την πόρτα. Ένα λεπτό δεν άνοιξε, εγκλειωμένη. Όλα το κλίμπο έχουμε, ναι, σαν το φέρες. Το κόψε, νόνους μου, κόρη μου, το κόψε. Να της αντινάξω μια κουτουλιά, ναι, τσούδα. Όχι, άρα σου λέω, ήταν λίγο που. Όχι, τέλειο, ναι, από σε βούρου και πιένε έσω να φέρεις τα κλειφτιά. Λαλίδα, πέσω του βούρου. Ναι, πέσω, τέλειο. Μάλιστα. Πόσα ριάλια μου είπες να σας δάσκαλε. Είναι 95.000 λίρες προς 5%. Είναι 4.750 λίρες ο Ρίπεζούνα. Κάμποσα ριάλια. Όχι και κάμποσα ο Ρίπεζούνα και χλώμιανες για όνομα του Θεού. Αν πληρώνες κανονικά θα πληρώνες γύρω στις 30-40.000 λίρες. Και εσύ μου λες είναι κάμποσα. Γεια σας. Ρε, καλώς στο Γιάννη. Μόλις γεμίσα τη φόρμα για τη φορολογική αμνηστία της Πεζούνας, βρε. Ναι, άκουσα το. Για να έχει μας, να γεμώσει και εσύ φόρμα, ρε. Όχι, Πεζούνα. Εγώ είμαι το μεγάλο θύμα. Τι εννοείς, βρε, Γιάννη. Εννοώ ότι εγώ είναι κλεφταριά για της κυβέρνησης. Υπονοείς ότι εμείς κλέβαμε, βρε. Ναι, ακριβώς αυτό υπονοώ. Και έρχονται τώρα να σας ταχαρίζουν εσάς που εκλέφτετε. Ήμουν ο ξένη μου το μεγάλο θύμα. Έλληνος. Αλλά μπελός που να ξαναπληρώσει φόρμα όμως.
Όχι και έτσι, βρε! Έτσι! Άντε, Κατερίνα, Θάνου, άξι, πάνιξε να δούμε. Παλαία μου, τώρα να δούμε ποιο ντερκάζει, κόρη μου, και σου. Ποιο ντερκάζει, λαλή, φέρ' τα δάτια, νυχτώνει, έτσι ξημερώνει. Ντανί, εμέσα και ζυμώνει. Όχι, εν έξω και φουρνίζει. Ο Πανέλο! Κι ο Λέλος, κόρη και σου. Ο Λέλος! Μπισκότα, δύο κουτιά. Δύο κουτιά μπισκότ. Ναι. Δηλαδή, ένα και ένα δύο. Κορυφαίρισσα, ξέρεις το ότι με ο να γελάς, προσθέτεις πέντε χρόνια στη ζωή σου, κόρη. Καλό. Και όταν αγαλιάζεσαι, κυρία Χαμπατζή. Ού, άμα να αγαλιάζω σε δέκα. Κοίταξε να δεις. Βρίσκεται εμβρασμό ψυχής, δεν είναι? Καμισία. Ωραία, θα της δώσουμε 24 ώρες καιρό να ηρεμήσει, όπως κάνουμε με τους σεισμούς, και μετά θα πάω να της μιλήσω. Αντε ρε κόκκινε ρε! Εμένα η ομάδα μου ήταν που έδωνα. Και εμένα είναι η ομόνια αγόρη παιδί. Όλη μάνα μου, όλη η επεταραγούλια σε δική δυτική, νέοι γέροι. Και όπως γελούσα, παραπάτησα στην καρέκλα και έτσι έπεσα πάνω στον κύριο Χαμπατζή. Κεράστην πατσίν την ώρα να ανοίξαμε εμείς την πόρτα και ήβραμε σας πάνω τα λουά. Ακριβώς, κύριε Μαρίτσα. Ακόμα τέλειωνε, ρε φύγε που κάνεις. Εντάξει, Μαρίτσα, εντάξει. Να βγει ο Ζεμιάρτου σε μια ώρα που να σου περάσει. Όχι, να μην ξαναπατήσεις το πόλι σου, άμε. Δεν τον έβες χαράματο, κόρη. Ενώ είμαι αθώος, κόρη. Είμαι το δίκαιο, καταλαβαίνετε. Ενώ νουλα σου, κουτιά.